Η Τέμη ζούνε πριν την ψηφοφορία του μνημονίου. Και μπήκε στη θέση τη. Ψήφισε όχι, τη διέγραψε την Ανθία. Ναι, και τα λοιπά. Μπήκε στη θέση τη και βρέθηκε εκεί. Δεν θα είναι για πολύ. Θα φύγει. Το λέει και μόνη τη. Και μόνη τη το είπε ότι θα φύγει. Αλλά ακούστε έναν διαφορετικό λόγο που αρθρώθηκε σήμερα. Έγινε αυτό. Χθες. Εχθές στη Βουλή, έτσι, έναν πραγματικά κανονικό λόγο, λογικό, ανθρώπινο, αληθινό, έντιμο, που είναι ευχάριστο να το δούμε, έστω για λίγο, για τα επόμενα 3 λεπτά που διαρκεί εδώ στο Ράδιο Βίλα, γιατί τέτοια πράγματα μέσα στη Βουλή τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε και πολύ συχνά. Και αμέσως μετά ξεκινάμε με το top. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκινημένη και έχω και πολύ τρακ. Έφυγα από τη Λάρισα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα, σε μια οικογένεια που πέρασα φτωχά, δύσκολα. Και έφτασα εδώ. Θέλω να σας πω με τις δικές μου δυνάμεις, έντιμα και καθαρά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και απευθύνομαι σε όλους τους νέους και σε αυτούς που μας ακούνε ίσως, να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα όταν είσαι έντιμος, καθαρός και δουλεύεις σκληρά. Βέβαια, όταν βλέπεις τη δουλειά αυτή, χρόνων δουλειά, πάλι θα το ξαναπώ έντιμα, να έρχεται μια στιγμή που φτάνεις να είσαι συνταξιούχος και δεν μπορείς να ζήσεις από αυτή τη σύνταξη, εδώ είναι η πικρή στιγμή. Παρακολουθώ αυτές τις μέρες, έτσι προσεκτικά όσο βρέθηκα, για να δω τι γίνεται, κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα να προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες το ένα στο άλλο, λες και αυτό είναι τώρα. Ό,τι έγινε το 2008 ή το 2009 ή τι έγινε. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι σαν να παίζεται ένα έργο εδώ μέσα, άλλο, παράλληλο και άσχετο με το έργο που παίζεται έξω. Στην κοινωνία, στον κόσμο παίζεται ένα έργο που είναι σαν να μην αφορά τα κόμματα. Ακούει ο κόσμος έκπληκτος, εκατομμύρια, να φεύγουν, να έρχονται, να πάνε σε λογαριασμούς. Από πού φύγαν αυτά τα εκατομμύρια? Ποιος θα μας πει? Πού είναι αυτά τα εκατομμύρια που φύγανε? Δεν φύγανε πάντως από τους ανθρώπους που δούλεψαν έντιμα, καθαρά και σκληρά αυτά τα χρόνια και φτάσαν σε μια ηλικία 65 χρονών και δεν μπορούν να ζήσουνε. Λοιπόν, εγώ έχω μια μικρή επιχείρηση, θεατρική, μικρή. Χρόνια τα καταφέρνω. Θα έπρεπε να χαίρομαι σήμερα που μπορώ να πληρώσω τους εργαζόμενους σε μένα με τόσο χαμηλό μισθό και μεροκάματο. Και χαίρομαι όμως. Γιατί ξέρω, και αυτό είναι απλή οικονομία. Εγώ δεν ξέρω πολλά οικονομικά, ξέρω όμως αυτό. Αυτό είναι απλή οικονομία. Ότι ο κόσμος που έρχεται να με δει, το κοινό μου, το απλό κοινό, δεν θα έχει να πληρώσει εισιτήριο. Λοιπόν, θα ωφεληθώ εγώ 200 ευρώ το μήνα, ας πούμε, από ένα μισθό, όταν δεν θα έρχεται, μπορεί κανείς να έρχεται να με βλέπει? Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η οικονομία, τα απλά οικονομικά που πρέπει να σκεφτούν όλοι. Περπατήστε, σας παρακαλώ, μια μέρα. Κατεβείτε από τη μέση της Πανεπιστημίου και της Σταδίου προς τα κάτω. Με τα πόδια. Αφήστε τα αυτοκίνητα. Και ελάτε μια μέρα με τα πόδια. Να δείτε την Αθήνα που ντρεπόμαστε. Βλέπουμε τους τουρίστες στις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας. Στο Μεταξουργείο, στον Κεραμικό, στις όλες τις γειτονιές, στα Πατήσια, στην Κυψέλη. Και ντρέπομαι όταν βλέπω τουρίστες. Πού τους καλούμε να έρθουνε? Σε ποια ρημαγμένη πόλη? Ποιος συγκατάντησε αυτή την πόλη έτσι? Πώς θα αναπτυχθεί? Ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Αυτό λέτε συνέχεια. Πού να έρθουν οι τουρίστες? Σκύβω το κεφάλι κάθε φορά που βλέπω τουρίστες στο Θησίο και στον Κεραμικό. Περπατήστε μια μέρα. Λοιπόν, επειδή αυτά έχουν σχέση με τα οικονομικά μέτρα, διότι αυτή η κατάσταση θα φέρει έκρηξη κοινωνική, τη φέρνει ήδη, γιατί όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη, βέβαια κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν πίσω από τα τείχη τα υψηλά των επάβλεων που έχουν κτίσει σε όλα τα προάστια και νομίζουν ότι εκεί πέρα θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Είπαμε έτσι να σας το δείξουμε αυτό το απόσπασμα, γιατί αναμφισβήτητα ένας διαφορετικός λόγος. Προσωπικά κρατάω αυτό το τόσο απλό και εύστοχο, αλλά καθόλου απλοϊκό παράδειγμα σχετικά με την οικονομία και την έμφαση στην λέξη, αλλά κυρίως στην έννοια εντιμότητα και στο μήνυμα ότι με την εντιμότητα μπορεί να πας μπροστά. Γιατί καταντήσαμε τώρα τελευταία να έχουμε το αντίθετο μήνυμα σε αυτή τη χώρα, ότι με την λαμογιά, την απατεωνιά και την αρπαχτή μπορεί να πας μπροστά, και ότι η απατεωνιά την έχουμε έως και μαγιά τελευταία στην